Κύριε Βαγενά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε. Θέλω την ανάλυση του Κομμουνιστικού Κόμματος και την αποτίμηση που κάνετε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Αν θεωρείτε ότι πάμε πράγματι σε μια αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή ή ότι δεν αλλάζει ενδεχομένως τίποτε. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε πολύ επιφυλακτικοί με τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης. Γιατί βλέπουμε ότι οι συνθήκες που πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση είναι μέσα σε ένα κουβάρι ανταγωνισμών και αντικρουόμενων σχεδιασμών των αστικών τάξεων και των υπεριαλιστικών δυνάμεων. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη πως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που έχουν αυτή τη στιγμή μια δύσκολη σχέση με την ηγεσία της Τουρκίας, υπογραμμίζουν την ίδια ώρα σε επίσημες εκθέσεις τους πως η Τουρκία είναι πολύτιμος σύμμαχός τους στην ευρύτερη περιοχή και πρέπει να γίνουν τα πάντα ώστε αυτή να ξεφύγει από την επιρροή της Ρωσίας. Ποια στιγμή γίνονται αυτές οι εκτιμήσεις των Αμερικάνων? Όταν η Τουρκία όλο το προηγούμενο διάστημα έχει αναπτύξει μια μεγάλη επιθετικότητα στο Αιγαίο, στην Κύπρο, αλλά και σε άλλες περιοχές. Πλέον, ξέρετε, έχει κατοχικές δυνάμεις σε τρεις χώρες, πέρα από την Κύπρο, στη Συρία και στο Ιράκ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά για το περιεχόμενο των συζητήσεων που είχε σε αυτές τις συνθήκες ο κύριος Τσίπρας στη Τουρκία. Παραδείγματος χάρη, μέτρα εμπιστοσύνης υπήρξαν και στο παρελθόν. Αλλά όπως γνωρίζουμε, κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα δεν είχαμε. Χιλιάδες είναι οι παραβιάσεις εν αέριου χώρου και υδάτων κάθε χρόνο και με τα προηγούμενα, με τις προηγούμενες συμφωνίες. Τι επιπλέον λοιπόν συζητήθηκε αυτές τις μέρες και τι συμφωνήθηκε? Πρέπει η κυβέρνηση να ενημερώσει. Εμείς ανησυχούμε, γιατί ως γνωστόν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει αναδειχθεί στο πιο καλό μεντεσέ για τα αμερικανονατοϊκά συμφέροντα στην περιοχή. Και από την άποψη αυτή διαχειρίζεται κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και τα οποία βρίσκονται σε ένα παζάρι διαρκές. Δεν συμφωνούμε με μια αίσθηση εφησυχασμού που καλλιεργείται από την κυβέρνηση πως τέτοιες συζητήσεις και συναντήσεις μπορούν να λύσουν τα προβλήματα. Και αυτό γιατί στην περιοχή μας έχουν βγει τα μεγάλα μαχαίρια για το φυσικό πλούτο, για τους δρόμους μεταφοράς του. Υπάρχουν επικίνδυνοι ανταγωνισμοί που προκαλούν πολέμους, συγκρούσεις, αιματοχυσίες και βέβαια το προσφυγικό ζήτημα. Και είναι ενδεικτική εδώ η προσήλωση και των δύο ηγεσιών, και της Ελλάδας και της Τουρκίας, στην απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, την οποία τη διαπιστώσαμε και σε αυτή τη συνάντηση, για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Μάλιστα. Μια συμφωνία που έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε κάνουλα εργατικού δυναμικού για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατώντας σε άγριες συνθήκες ομοιρίας χιλιάδες ανθρώπους. Σε ό,τι αφορά το άλλο μεγάλο ζήτημα των ημερών, αυτό της εισδοχής της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Βόρειας Μακεδονίας πλέον, στο ΝΑΤΟ, κύριε Βαγενά, αύριο, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, θα επικυρωθεί και από την Ελληνική Βουλή, αλλά πλέον ανοίγει ο δρόμος ανεμπόδιστα, νομίζω. Το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος ποιο είναι? Ξέρετε, ο κόσμος το είχε τούμπανο και ο ΣΥΡΙΖΑ κρυφό καμάρι ότι αυτή η συμφωνία των Πρεσπών έγινε στην πραγματικότητα κατ' εντολή των ΗΠΑ της Γερμανίας για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Μας έλεγε ότι τάχα της λύνει ζητήματα από το χθες, ενώ τώρα αύριο θα πέσουν ουσιαστικά οι μάσκες αυτής της υποκρισίας. Και τα προβλήματα, πρέπει να είναι γνωστό στο λαό μας, δεν λύνονται μέσα στο ΝΑΤΟ. Όπως δεν λύθηκαν 67 χρόνια τώρα που είμαστε μαζί με την Τουρκία ή τα 10 χρόνια που είμαστε μαζί με την Αλβανία στο ΝΑΤΟ. Αντίθετα, τα προβλήματα θα αυξηθούν, γιατί έχουμε την παραπέρα ενίσχυση του ΝΑΤΟ, που αυτό σημαίνει παραπέρα ενίσχυση των πολεμικών σχεδιασμών σε βάρος άλλων λαών και χωρών και βέβαια την όξυση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Για μας η λύση βρίσκεται με την πάλη των λαών ενάντια στο ΝΑΤΟ και ενάντια στο σύστημα που προκαλεί αυτούς τους πολέμους, τους ανταγωνισμούς και όχι βέβαια στην ενίσχυση αυτών των υπεριαλιστικών οργανισμών. Κύριε Βαγενά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τα σχόλιά σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.